Έλα εδώ, ρε, και έλα, ρε.
Νίκη σήμερα εδώ στο κλειστό των Λατσιών. Πώς είδατε το παιχνίδι? Μπορώ να πω στην αρχή μπήκαμε λίγο φοβισμένοι. Νομίζω υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Αλλά στη συνέχεια μετά από οδηγίες του προπονητή μας πήραμε το παιχνίδι πιο προσεκτικά και μετά βελτιώσαμε την εμφάνισή μας και πήραμε το τρίποντο. Η Μέλισσα συνεχίζει ακάθεκτη στην πρωτιά. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα? Η ομάδα νομίζω με σοβαρότητα, πειθαρχία. Και όταν ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή, νομίζω ότι μπορούμε και για τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι είναι δύσκολο στη έδρα μας. Όμως είμαστε έτοιμοι να το κερδίσουμε γι' αυτό, με καλές εμφανίσεις, έτσι ώστε να πάρουμε όσο πιο πολλά τρίποντα μπορούμε. Ο coach, μια νίκη η οποία μπορεί να φαίνεται εύκολη στο σκορ, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολη στο γήπεδο. Πολύ σωστά τα είπες, δεν ήταν τόσο εύκολη. Αν και ξεκινήσαμε σχετικά λίγο έτσι κουμπωμένοι, μπορώ να πω. Καταφέραμε να βάλαμε έναν γκολ, αλλά πάλι στη συνέχεια ανεβήκαμε. Προς το τέλος του μικρού καταφέραμε να βάλουμε ακόμα δύο γκολ και νομίζαμε ότι κάπου ευκολύναμε τα πράγματα. Όμως τελικά δεν ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα. Στο δεύτερο μικρό επέκτηκε έναν καλό παιχνίδι και όπως και ομάδες. Εκεί που μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι, ο Εθνικός κατάφερε να ξαναμπαινε στο παιχνίδι, αλλά ευτυχώς τελικά καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Η Μέλισσα συνεχίζει ακάθεκτη, είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ομάδα? Δεν το κρύβω ότι ο στόχος μας είναι η άνοδος. Και όχι μόνο η άνοδος, αλλά και η πρώτη θέση. Μπορεί να φαίνεται λίγο έτσι εγωιστικό, να πούμε, διότι είναι ο πρώτος χρόνος που ανέβηκαμε στη δεύτερη κατηγορία και μόλις ο δεύτερος χρόνος που έγινε η ομάδα, αλλά διότι η ομάδα έχει ποιότητα, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε και τα δύο. Όσον αφορά τους αντιπάλους στο πρωτάθλημα, πώς τους κρίνετε, πώς τους βλέπετε? Υπάρχουν ακόμα 3-4 καλές ομάδες που θα διεκδικήσουμε τις πρώτες θέσεις και πιστεύω να διεξαχθεί έτσι έναν καλό πρωτάθλημα. Ο Εθνικός έχασε, αλλά αυτή τη φορά τουλάχιστον παίξατε, διεκδικήσατε το παιχνίδι και σε κάποια σημεία ίσως να δικαιούσετε κάτι καλύτερο. Εντάξει, ξέραμε από την αρχή τις δυσκολίες του αγώνα. Ο Παραλίμνη, μια ομάδα έμπειρη. Εμείς φέτος ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το φούτσαλ. Εντάξει, παλέψαμε παρά τις απουσίες, πολλές απουσίες, τραυματισμούς, κόκκινες. Παλέψαμε. Εντάξει, πιστεύω αξίζαμε κάτι καλύτερο. Κάποια ατομικά λάθη στήχησα. Εντάξει, προχωράμε. Στόχος η παραμονή. Δουλειά το καλοκαίρι. Και εντάξει, του χρόνου θα δούμε τι είναι αυκή. Coach, σήμερα τουλάχιστον ο Εθνικός πάλεψε το παιχνίδι. Σήμερα νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι από τα τρία. Είχαμε ευκαιρίες, πάρα πολλές ευκαιρίες.
Όμως η πιο εμπειρή ομάδα και τα λάχιστα δικά μας πρόσα. Αλλά με τέτοια εμφάνιση βλέπουμε μπροστά. Είναι γεγονός ότι ο Εθνικός δεν έχει το εύκολο γκολ. Όντως είναι αλήθεια. Έχουμε σήμερα με την προσήκη του Τρίφωνα. Τα παιχνίδια τα δύο ήταν τραυματίας. Είχαμε δυσκολία στο εύκολο τέρμα. Νομίζω πως θα το χτίσουμε σιγά σιγά με ομοιογένεια και με την προπόνηση θα το έχουμε νομίζω. Η συνέχεια πώς τη βλέπεις, coach? Η συνέχεια. Δυστυχώς είχαμε το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Αρχίσαμε με Δερίνια, με Αρίων και Παραλίμπη, με ομάδες που χτυπούν την άνοδο. Τώρα έχουμε πιο βατά παιχνίδια, ας το πούμε πιο βατά παιχνίδια. Νομίζω είναι τις δυνάμεις μας, θα τα παλέψουμε. Με αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Ένα πράγμα που ξενίζει είναι ότι ενώ παίζουμε εντός έδρας, στην ουσία παίζουμε εκτός έδρας. Νομίζω ότι ακόμα το φούτσα στα Λατσιά δεν αναπτύχθηκε, δεν το ξέρει ο κόσμος ακόμα. Νομίζω εσείς είσαστε οι καλύτεροι για να το διαδώσετε.